Επομένως, ξέρει την αστυνόμευση της περιοχής καλύτερα από όλους μας, έχοντάς την βιώσει. Επίσης, είστε ιδιαίτερα τυχεροί, διότι ο Δήμαρχος της Φυλής με τη Δυτική Αττική έχει δημιουργήσει ένα μνημόνιο συνεργασίας. Ίσως περισσότερο να το γνωρίζετε ή να το έχετε δει στους δρόμους, είναι κάποια κλιμάκια οργανωμένων ομάδων, με ομάδες όπκε, ομάδες του ΤΑΕ Δυτικής Αττικής που σε άρξη με διευθύνσεις της Αττικής δεν υπάρχει σαν όρος το κομμάτι, που λειτουργούν οργανωμένα και στοχευμένα. Θα ήταν καλύτερο σε μια επόμενη παρουσίαση να σα κάνω να μαζέψω λίγο και στατιστικά στοιχεία να σα παρουσιάσω ακριβώς για αυτή την πραγματικότητα που λέτε. Ξεκινήσαμε μια στοχευμένη αστυνόμευση όσον αφορά τις συλλήψεις ατόμων οι οποίοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Τα ποσοστά ήταν πολύ μεγάλα αυτά. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να δυσκολευόμαστε να βρούμε κάποιον. Θέλετε, δεν κινούνται τις ώρες που εργαζόμαστε εμείς, που ασκούμε αυτά τα καθήκοντα. Θέλετε, έχει μεταμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο κινούνται. Δεν το γνωρίζω αυτό και σίγουρα το δουλεύουμε και εμείς ακόμα. Αλλά σε αυτό το πράγμα λειτουργούμε καθαρά στοχευμένα. Επίσης, τα πλημμυρίσματα που λέτε, γι' αυτό έχουμε διαδικασία. Πιστέψτε με, γίνονται πάρα πολλά πλημμυρίσματα. Κάθε μέρα έχουμε γύρω στις 5 με 6 συλλήψεις το 8 ώρα όσον αφορά τα διπλώματα κοινού. Πράγματα που ίσως οι πολίτες της περιοχής να μην τα γνωρίζετε.